Καλησπέρα σα, καλή σα εβδομάδα, Δευτέρα 20 Μαου 2019. Ακριβώ μία εβδομάδα πριν τι κάλπες. και απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Δήμο Ηρακλείου. Ε, θα καλωσορίσω ευθύ αμέσω την υποψήφια Δήμαρχο Ηρακλείου, επικεφαλή του συνδυασμού Ηράκλειων Αξίζει, την κυρία Βαγγελιό Σχιναράκη Ηλιάκη. Κυρία Σχιναράκη, καλώ ορίσατε. Καλή δύναμη. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όσους και όσες μας παρακολουθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινάμε την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα δυναμική που θα κλείσει με την μεγαλύτερη δημοσκόπηση, θα έλεγα, την πιο έγκυρη και την πιο επίσημη την Κυριακή στις 26 του Μάη. Αλήθεια, κυρία Σκυναράκη, τι νιώθει ένας υποψήφιος που διεκδικεί έναν από τους μεγάλους δήμους της χώρας, τον Δήμο Ηρακλείου, ε, μερικές ημέρες πριν τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Φαντάζομαι ότι όταν περπατάτε στους δρόμους του Ηρακλείου αλλά και περιμετρικά αυτούς, τους ημιαστικούς πρώην δήμους, ε, βλέποντας τους πολίτες, κάτι νιώθετε. Τι είναι αυτό που νιώθετε, τι είναι αυτό που εισπράτετε. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν η επαφή με τους πολίτες είναι κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, σου δίνει τη δυνατότητα να ε, τους ακούσεις, να ακούσεις τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους και να νιώσεις πραγματικά ότι η επικοινωνία αυτή σε γεμίζει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για την ε, επιλογή σου να διεκδικήσεις ε, τον Δήμο Ιρακλείου, mm -hmm. έναν από τους πιο σημαντικούς δήμους στην Ελλάδα, έναν δήμο ο οποίος είναι στο κέντρο της Μεσογείου και που... Έχει δυνατά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει προκειμένου να δώσει δύναμη στου πολίτε αλλά και στο Δήμο συνολικά. Επειδή λοιπόν μιλάμε για τον μεγαλύτερο Δήμο τη Κρήτη, τον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο τη χώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ε, προτάσει, υπάρχουν σχέδια διαφορετική βαρύτητα και διαφορετικού χαρακτήρα, επειδή υπάρχουν και διαφορετικά στοιχεία στον αστικό ιστό του Ηρακλείου αλλά και στου ε, πρώην Δήμου. Δημιουργούν όλοι μαζί τον Μητροπολιτικό Δήμο του Ηρακλείου. Θέλω να σα πάω λίγο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι έχω την εντύπωση ότι την απόφαση να διεκδικήσετε τον Δήμο Ηρακλείου την λάβατε μετά από πολλή σκέψη και είχατε αποφασίσει να το κάνετε πολύ καιρό πριν ξεκινήσουν αυτό που λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι οι επίσημε διεργασίε. Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι. Είναι με επιλογή να είμαι ενεργός πολίτης και ενεργός πολίτης, όπως έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας, mm -hmm. που τους επικαλούμαστε συνήθως, είναι χρήσιμοι πολίτες. Έτσι, λοιπόν, όλοι οι πολίτες επιβάλλεται να είμαστε ενεργοί πολίτες. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι ε, κάθε ενεργός πολίτης επιλέγει να συνδράμει και να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις, προκειμένου να προσφέρει στην πόλη μας, να προσφέρει στην mm -hmm. τοπική κοινωνία, να προσφέρει στην... στον τόπο μας γενικότερα. Ε, οι πολίτες με έχουν τιμήσει. Με έχουν τιμήσει και ως βουλευτή και ως νομάρχη. Ε, νομίζω ότι έχω δείξει όλο αυτό το διάστημα, ότι έχω μάθει να αγωνίζομαι, να βάζω στόχους και να τους πετυχαίνω στο συμφέρο... προς το συμφέρον των πολιτών. Το τελευταίο διάστημα που είχα... Ε, Α το πούμε, απομακρυνθεί από τις θέσεις ευθύνης για 9 χρόνια και που είχα επιλέξει να κάνω, να, να συγκροτήσω ακόμα περισσότερο τη δική μου, τη, τον το εαυτό μου, με επιστημονική γνώση πάνω στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, mm -hmm. ολοκληρώνοντας το διδακτορικό μου. Ε, είδα τους πολίτες σε μια συνεργασία που είχαμε σε συνεχή βάση αφού έχω επιλέξει να είμαι στην πόλη του Ιρακλείου, να ζω και να εργάζομαι που έλεγαν δεν μπορεί να μένει μακριά, δεν μπορεί να είσαι εκτό, δεν μπορεί να μην συνεχίσει να προσφέρει. Έχουμε τιμή, σε θέλουμε κοντά. Αυτό είναι και μια ευθύνη, αν θέλετε. Ε, με αυτήν την έννοια και επειδή σε περίοδο κρίσης που οι πολίτες βιώνουν πολλά προβλήματα που οι προτάσεις που παρακολουθήσαμε όλο αυτό το διάστημα δεν δίνουν κάτι διαφορετικό θα έλεγα mm -hmm. γιατί όταν έχεις την ευθύνη για 12 χρόνια ενός Δήμου και δεν έχεις καταφέρει να ολοκληρώσει σημαντικά ζητήματα για να αναβαθμίσει τη ποιότητα ζωή των πολιτών, κάτι δείχνει αυτό. Όταν είσαι πέντε χρόνια στο Δήμο και δεν έχεις καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί μια αυτοδιοικητική μονάδα και τι δυναμική έχει και τι συγκριτικά πλεονεκτήματα έχει αυτό ο Δήμος mm -hmm. προκειμένου πραγματικά να συνεχίζει αξιοποιώντα το παρελθόν ως εφαλτήριο για να απογειώσεις το Δήμο, κάτι δείχνει, κάτι λέει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ευθύνε να, λοιπόν, υποθέσω, να συμμετέχουμε. Να υποθέσω λοιπόν ότι αυτό που μα είπατε μόλι τώρα έγινε και η βασική αιτία, ή δόθηκε το βασικό κίνητρο ε, για το όνομα του συνδυασμού Ηράκλειον στην καθαρεύουσα για να δείξουμε την ιστορικότητα τη πόλη και αξίζει γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτοί που διαχειρίστηκαν τι του Ηρακλείου δεν έδωσαν τη βαρύτητα που αξίζει στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι αξίζει η νέα γενιά, καταρχήν του Ηρακλείου, okay. να ασχοληθούμε με την πόλη μας και να δώσουμε ε, όσα δικαιούται η νέα γενιά να έχει να αξιοποιήσει για να κάνει το βήμα δυνατά μπροστά και να βγει διαμορφώνοντας το δικό της μέλλον. Αξίζει ε, το Ηράκλειο ω πόλη, με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει σε μια περίοδο κρίσης που ζούμε, να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, όλο αυτό το πλούτο που υπάρχει και να απογειώσουμε πραγματικά την πόλη μας, διαμορφώνοντα μια αξιοπρεπή ζωή για τους κατοίκους της και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, για τις γυναίκες, για την τρίτη ηλικία, για την ε, νεολαία μας. Ε, αξίζει το Ηράκλειο ε, να κάνει ένα βηματισμό δυναμικό μπροστά, αξιοποιώντας ε, ένα θα έλεγα παρελθόν που έχει σπουδαίο, διαμορφώνοντας ε, ένα δυναμικό ε, παρόν, και βεβαίω, προετοιμάζοντα ένα ακόμα Μάλιστα. δυναμικότερο μέλλον για την νέα γενιά που θέλει να δημιουργήσει σε ένα, θα έλεγα, ναι μεν περιβάλλον κρίσης, αλλά ένα περιβάλλον που είναι ε, σπουδαίο σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα τη δική τους. Σα θυμώνει, κυρία Σκυναράκη, το γεγονός ότι το αυτονόητο που είναι δεδομένο σε άλλες πόλεις της Κρήτης, δεν θα πάω μακριά στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι δεδομένο στο Ηράκλειο όσον αφορά απλά πράγματα της καθημερινότητας. Ε, με θυμώνει και με ε, θλίβη θα έλεγα, το γεγονός, ας πούμε, ότι στο ιστορικό κέντρο που πολύ θεωρούμε... Και όλοι βλέπουμε mm -hmm. ότι τα πολλά γίνονται στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου και όμως παρά αυτά δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε βασικά ζητήματα της καθημερινότητας με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής να είναι υποβαθμισμένη και όχι αναβαθμισμένη. Και θα, θα χρησιμοποιήσω κάτι πολύ απλό που οι πολίτες το βάζουν με ιδιαίτερη ένταση. Παράδειγμα χάρη το θέμα... Ε, του κυκλοφοριακού mm -hmm. μέσα στην πόλη το θέμα με τα σκουπίδια μέσα στην πόλη το θέμα του πάρκινγκ μέσα στην πόλη ενώ πόλεις ε, στο Ρέθιμνο, στα Χανιά έχουν καταφέρει να λύσουν και να αξιοποιήσουν την, ε, το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από το 2010 σε ό,τι αφορά τους κατοίκους του Ιστορικού Κέντρου εμείς ε, στο έτος 2019 δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το ξεκινήσουμε καν για να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν και πώς ακριβώς θα διαμορφώσουμε ε, λύσεις. Ε, το. Δεύτερο, επιπλέον που με θλίβει ακόμα περισσότερο, είναι ότι πόλεις οι οποίες δεν έχουν το πλεονέκτημα το συγκριτικό να έχουν στα όρια του Δήμου τους ερευνητικά και πανεπιστημιακά κέντρα, ε, πανεπιστημια... ε, το πανεπιστή... όπως έχουμε εμείς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, mm -hmm. το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και το ΤΕΗ Κρήτης. Να μπορούν να αξιοποιούν νέε καινοτόμε δράσει και την τεχνολογία για να διευκολύνουν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωή των πολιτών και εμεί να μένουμε πολλά βήματα πίσω, αφήνοντα άλλε πόλει να μα ξεπερνούν. Δεν μπορεί να λεγόμαστε έξυπνη πόλη, όταν δεν έχουμε αξιοποιήσει όλα αυτά που άλλε πόλει, θα έλεγα, ότι δίνουν ω πλεονέκτημα στου κατοίκου του και έχουν καταφέρει να αφήνουν όλες τις πολιτικές που τις καινοτόμες δράσεις που αξιοποιούν τα, που εφαρμόζουν ευρωπαϊκά προγράμματα να υλοποιούνται στις πόλεις τους. Και έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό τον καιρό το θέμα με τα τρίκαλα όπου ο Δήμαρχος έχει καταφέρει να κάνει την πόλη του μια Μάλιστα. πόλη test drive καινοτομίας θα έλεγα. Θέλω να μπούμε σε επιμέρους ζητήματα και θα σας πάρω από το κέντρο του Ηρακλείου και τον αστικό ιστό και θέλω να ξεκινήσουμε με τις περιοχές που είναι εκτός του αστικού ιστού του Ηρακλείου. Να ξέρετε ότι πάντοτε, ακόμα και σε αυτές τις συζητήσει συζητήσεις που έχουν να κάνουν με εκλογές, αλλά και συζητήσεις που δεν έχουν να κάνουν με εκλογές και μιλάμε για την καθημερινότητα, υπάρχει αυτό το παράπονο των πολιτών που ζουν εκτός του αστικού ιστού του Ηρακλείου, ανήκουν όμως στο Δήμο Ηρακλείου και διεκδικούν την ισοτιμία. Διάβασα λοιπόν με προσοχή στο πρόγραμμά σα, κυρία Σχιναράκη, ότι ε, μία από τις προτάσεις σας, ε, ένα κομμάτι από το όραμά σας, είναι η θέσπιση μιας αντιδημαρχίας πρωτογενή τομέα που ουσιαστικά θα πετάει την μπάλα της ανάπτυξης αλλά και του διαλόγου στις περιοχές που είναι εκτός του αστικού ιστού του Ηρακλείου και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Θέλω να σας πω το εξή Από το 2011 και μετά που με τον Καλλικράτη πλέον ο Δήμος μας έχει πέρα από το αστικό κομμάτι και το περιαστικό με την Αλικαρνασό, το Τέμενος, την Παλιανή και το Γοργολαΐνη ε, στις περιοδίες που κάναμε διαπιστώσαμε ότι οι πολίτες νιώθουν ως να μην έχουν πλέον δημοτική αρχή που να φροντίζει για αυτές. Mm -hmm. Νιώθουν δηλαδή ξεχασμένοι και παραμελημένοι. Και βάζουν ζητήματα όπως το θέμα... Τη σάρδευση, το οδικό δίκτυο και την αγροτική οδοποιία ω ζητήματα πρώτη προτεραιότητα τα οποία δεν έχει αγγίξει καμιά δημοτική αρχή από το 2011 και μετά. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν με θλίβει ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι μόνο ο αστικό Δήμο, είναι και ο περιαστικός, Έτσι λοιπόν, εμεί προτείνουμε και θα δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα αντιδημαρχία αγροτική ανάπτυξη, πρωτογενή τομέα, όπου θα έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού και ταυτόχρονα αγροτικά ΚΕΠ, ούτω ώστε οι πολίτε, οι αγρότε μα σε κάθε γωνιά του Δήμου μα από την Καργαδιώτησα μέχρι την Αυγενική και τις, και πάνω Ασίτες να νιώθουν την επιστημονική στήριξη για τη δουλειά τους ε, κοντά ώστε να απαντούν σε όλα τα προβλήματα και τα ζητήματα που χρειάζονται την επιστημονική στήριξη ε, του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού. Να υποθέσω ότι η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει αυτήν την αντιδημαρχία θα είναι και πρόσωπο που κατάγεται από αυτές τις περιοχές. Σαφέστατα ε, θα... Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα mm -hmm. στην επιλογή. Θέλω να σας πω όμως ότι το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από ένα ε, ικανό ανθρώπινο δυναμικό, άνδρες και γυναίκες, ένα ποσοστό οι γυναίκες ε, της τάξης του 45 περίπου της 100, είναι σημαντικό και οι επιλογές που θα κάνουν οι πολίτες θα... και τους δημοτικούς συμβούλους που θα, θα, θα στείλουν μέσα και, τη διαδικασία και ίδια, θα ορίσουν ακριβώς. Και τη διαδικασία και βεβαίως τα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν αυτούς τους θεσμούς. Θέλω να σας πάω σε δύο θέματα καθημερινότητας. Αναφερθήκατε στο κυκλοφοριακό και αναφερθήκατε και στο οδικό δίκτυο. Θα το συνδέσω λίγο. Έχουμε μία ανάπλαση που είναι σε εξέλιξη στο κέντρο του Ηρακλείου. Πριν από μερικέ ημέρε, Μάλιστα, ο αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, ο κύριος Αναστασάκη, ζήτησε συγγνώμη από τον 984 στου δημότε του Ηρακλείου που το έργο αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί στο 50%. Η σημερινή δημοτική αρχή τονίζει ότι δεν υπάρχει λέει, κυκλοφοριακό πρόβλημα γιατί κατάφεραν να διώξουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο. Εσεί τι να σπάζεστε αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία να σπάζομαι εγώ αυτή την άποψη. Έχω διαφορετική Σαν πολίτη, σα ρωτάω. <coughs> Πού στο Ιράκ. Θέλω να σα δώσω Ιράκριο. την εικόνα που έχουν οι ίδιοι πολίτε. Και αυτοί αμέσω αμέσως απαντούν στι όποιε αιτιάσει τη σημερινή δημοτική αρχή. Πρώτο θέμα, λοιπόν, οι πολίτε βάζουν το θέμα λακκούβε, ποιότητα του οδοστρώματο του οδικού δικτύου και βεβαίω το κυκλοφοριακό και τα σκουπίδια. Ζητήματα πολύ σημαντικά που δείχνουν ότι εν 2019 αυτά δεν έχουν λυθεί. Και αλήθεια, καμιά δημοτική αρχή από τις προηγούμενες δεν πρέπει να καμαρώνει για αυτό που θα παραδώσει στην επόμενη δημοτική αρχή. Γιατί όταν δεν έχει λυθεί το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν για τα σκουπίδια, ενώ έχουν καταναλωθεί εκατοντάδες εκατομμυρίων μέσα από τον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, μιλάμε ότι τα σκουπίδια παραμένουν ένα θέμα κορυφαίο mm -hmm. στην πρώτη ε, ε, γραμμή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δημότης, δείχνει ότι κάποιος πρέπει να απολογηθεί προς τους πολίτες που όλα τα προηγούμενα χρόνια καταναλώνονταν τα χρήματα και ήταν σαν να έπεφταν σε ένα, άδειο, σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Πρέπει να απαντήσουν πού πήγαν αυτά τα χρήματα, γιατί αξιοποιήθηκαν με ένα τέτοιο τρόπο που δεν έδωσε ε, λύση στο πρόβλημα και τι ακριβώς φταίει πάνω σε αυτό. Στο κομμάτι του οδικού δικτύου ε, αγγίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό της καθαριότητας και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι είναι και από τα βασικά θέματα που θέτουν ε, ως προβληματισμού σε ίδιοι οι πολίτες ακόμα και στα δικά μας τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Στο κομμάτι του οδικού δικτύου η Δημοτική Αρχή έχει πει ότι είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε το μέγεθο του προβλήματο. Μάλλον είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί είναι μια τεράστια πόλη. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε το σχέδιο το δικό σα, γιατί ε, ένα από τα θέματα που ανέδειξε πάρα πολύ το ρεπορτάζ τη Κρήτη TV τα τελευταία 15 χρόνια είναι αυτό το θέμα με τι λακκούδε. Και είναι τραγικό το 2019 να μιλάμε για έξυπνη πόλη και από την άλλη πλευρά να πέφτουμε σε λακκούδε. Ε, θα σας απαντήσω με το εξής. Όταν ήμουν νομάρχης, ε, προμηθευτήκαμε ένα φίνισερ, mm -hmm. ακριβώς για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ε, συνθήκες άμεσης απάντησης των προβλημάτων ε, σε θέματα συντήρησης του οδικού δικτύου. Ε, αυτό το θέμα συζητήθηκε πάρα πολύ στη συνέχεια και αφού παραδώσαμε στην επόμενη περιφερειακή αρχή, το μηχάνημα αυτό δεν αξιοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε πριν δύο χρόνια, από έναν σημερινό δήμαρχο, τότε αντινομάρχη στη θητεία μου ω νομάρχη, τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων. Το σημερινό δήμαρχο και τον κύριο υποψήφιο, τον Μανώλη Κουκοσάλη. Ο Μανώλης ο Κοκοσάλις, λοιπόν, με ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή, πανέξυπνα σκεφτόμενος, πήρε το μηχάνημα αυτό, το Φίνισερ, και διαμορφώνει ε, τους, ε, Δίνει απαντήσει δηλαδή άμεσα συντήρησης του οδοστρώματο στο οδικό δίκτυο του Δήμου του. Ένα θέμα που θα μπορούσε να κάνει και η σημερινή και πολύ μικρότερο αρχή, δήμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε ένα πολύ μικρό Δήμο, πολύ σωστά το τονίζεται κύριε Δασκαλάκη, ένα πολύ μικρό Δήμο κατάφερε να πάρει αυτό το μηχάνημα, να διαμορφώνει και να δίνει λύσει και απαντήσει σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του, οδοστρω... του οδικού δικτύου. Σε έναν μικρό επαρχιακό Δήμο. Γιατί άραγε για αυτό δεν αξιοποιήθηκε σε μεγαλύτερη έκταση και γιατί άραγε για δεν αξιοποιήθηκε από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Είναι ένα θέμα. Αυτό το μηχάνημα υπάρχει τώρα. 10 χρόνια. Θα μπορούσε, θα μπορούσε να, να επιλύσει το πρόβλημα σε ένα μεγάλο ποσοστό για το Ηράκλειο. Θα μπορούσε να το, αξιοποιη... να το λύσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μάλιστα με πολύ γρήγορε διαδικασίε, mm -hmm. αφού γνωρίζουμε ότι όταν ε, κάνει διαγωνισμού για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, περνάει ένα πολύ μεγάλο διάστημα mm -hmm. μέχρι να ε, οριστικοποιηθεί η συμβασιοποίηση τη ε, όποια συνεργασία. Αντιλαμβάνεστε ότι το κέντρο του Ηρακλείου είναι από μόνο του μία πόλη. Δηλαδή, βγάζουμε το κομμάτι εκτό των τυχών. Και βλέπω ότι στο πρόγραμμά σα έχετε ε, ένα σχέδιο που αφορά μια αντιδημαρχία που θα αφορά το κέντρο του Ηρακλείου, τα καταστήματα, την κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή, θα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων μέσα στο Δήμο που θα εποπτεύει και θα παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν μόνο το ιστορικό κέντρο. Ε, καταρχήν, θέλω να σας πω το εξή. Αυτή η αντιδημαρχία δεν θα αναφέρεται μόνο στο ιστορικό κέντρο. Είναι η αντιδημαρχία εμπορίου, ανάπτυξης και διαχείρισης ε, υπαίθριων χώρων. Mm -hmm. Παρακολουθώ όλο το διάστημα, το παρακολουθούμε όλοι, μια κόντρα ανάμεσα στο Δήμο και τους ε, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης να γίνεται μάλιστα πολλές φορές ένας... Ε, Απίστευτο, επιτρέψτε μου την έκφραση καυγά, για το πώ ακριβώ θα είναι διαμορφωμένοι οι υπαίθριοι χώροι και πώ ακριβώ θα του χρησιμοποιούν οι καταστηματάρχες. Άρα, σας, συγγνώμη σα διακοπτώ. Σα ενοχλεί το γεγονό ότι οι πολίτε που ασχολούνται με, το, με το χώρο τη εστίαση μπορεί να βλέπουν και σαν αντίπαλο ή εχθρό των Δήμο. Γιατί ο ρόλο αυτό. πρέπει νοχλεί. να είναι Δίπλα στου πολίτε και όχι απέναντι. Οι πολίτε πρέπει να είναι σε συνεργασία με το Δήμο και να διαμορφώνουν τι νέε συνθήκε ανάπτυξη. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιλέξει να είναι επιχειρηματίε είτε μέσα στο Ιστορικό mm -hmm. Κέντρο είτε στον Περιαστικό Δήμο, γιατί υπάρχει και αυτό, πρέπει να είναι συνεργάτε. Και νομίζω κανένα από αυτού δεν θέλει σε καμία περίπτωση να, δια, να διαπληκτίζεται με την οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή. Στόχο είναι να διαμορφώνει συνθήκε σημαντικέ για την υγιή ανάπτυξη τη επιχείρησή του και για τη διαμόρφωση τη ομορφότερη εικόνα στο Δήμο, αφού αυτή η όμορφη εικόνα θα προσκαλέσει και του επισκέπτε να καθίσουν και να αξιοποιήσουν τα μαγαζιά του. Εδώ όμω θα πρέπει ο Δήμο να έχει τη δική του πρόταση για το πώ θέλει να είναι η εικόνα, ας πούμε, στην περιοχή στα Λιοντάρια, στην περιοχή στην πλατεία Αγία Εκατερίνη, στην περιοχή στην. Ε... Πλατεία Ελευθερία, στο Τέμενο, στι πλατείε κλπ. Άρα λοιπόν εδώ είναι το θέμα, το πώ θα διοικήσουμε το Δήμο. Η διαβούλευση για μα mm -hmm. είναι κορυφαία, η κορυφαία συνεργασία με του Δημότε, ούτω ώστε να είμαστε συνεργάτε και όχι αντίπαλοι. Γι' αυτό ακριβώ θέλουμε μια αντιδημαρχία, η οποία θα χειρίζεται αυτά ακριβώ τα θέματα, γιατί οι καταστηματάρχε, οι επιχειρηματίε δημιουργούν πλούτο, δημιουργούν θέσει εργασία, συμβάλλουν δηλαδή στην ανάπτυξη αυτού του Δήμου. Και καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τους έχουμε απέναντι. Σε ό,τι αφορά δε, τη διαμόρφωση των χώρων, ούτω ώστε να είναι οι περιοχές μας καλύτερες και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και παρέλειψα να συνεχίσω σε αυτό το κομμάτι της διαμόρφωσης ε, της δικαιοσύνης mm -hmm. και των άλλων δρόμων, θέλω να πω ότι όποια διαμόρφωση ε, στο ιστορικό κέντρο ή στον περιαστικό Δήμο, γιατί υπάρχουν τέτοιε διαμορφώσει uh -huh. και στον περιαστικό Δήμο, δεν θα πρέπει να δημιουργεί περιοχέ δύο ή τριών ταχυτήτων. Γιατί όπω έχουμε παρακολουθήσει τώρα στο κέντρο, μια και πιάσαμε αυτό το κομμάτι, πάμε να αφήσουμε μια δυναμική περιοχή που είναι η 1821, με μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά μα ω Ηράκλειο και ω πόλη. Φαίνεται. Άρα δηλαδή... ο πολίτη σα ενοχλεί ότι αντιλαμβάνεται αυτή την εναλλαγή τη εικόνα ενό. Κέντρου που έχει αναπλαστεί, αλλά και κάθε των δρόμων που έχουν την ίδια εικόνα ή και χειρότερη. Ακριβώ. Και θα πρέπει να δούμε πώ ενιοποιούμε αυτή την εικόνα, Άρα και σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει. Δεν μιλάμε για ανάπλαση δύο δρόμων. Έχει διαφορά αυτό. Και εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι ότι τα όποια έργα δεν θα δημιουργούν πολίτε ή επιχειρηματίε δύο κατηγοριών ή δύο ή τριών ταχυτήτων γειτονιέ. Ε, επειδή θα πάμε σε πολύ λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σα θέσω το ερώτημα. Ε, το είπατε ότι έχουμε φτιάξει τον τρόπο με τον οποίο θα διοικήσουμε το Δήμο. Και μάλιστα σήμερα, με ένα πρόγραμμα, με μία ανακοίνωση, με μία επιστολή, λέτε «έτσι θα διοικήσω το Δήμο του Ηρακλείου». Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα σας πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο πολίτης επιλέγει με βάση την πρόταση ενός ανθρώπου που διεκδικεί την περιοχή του και του θέτει του προβληματισμού, αλλά και τον τρόπο που θα του επιλύσει αυτού του προβληματισμού. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Σκιναράκη, ένα υποψήφιο δήμαρχο να γνωρίζει του προβληματισμού των πολιτών και να έχει και πρόταση <coughs> επίλυση αυτών των προβληματισμών. Σα θέτω αυτό το ερώτημα. Θα κάνουμε όμω λίγο υπομονή να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Επιστρέψαμε εδώ σε ώρα εχμής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε ότι το πρώτο και το δεύτερο μέρο εκπομπή είναι αφιερωμένο στην κυρία Βαγγελιό Σχιναράκη, υποψήφια δήμαρχο Ηρακλείου, επικεφαλή του συνδυασμού Ηράκλειων Αξίζει. Και στι 11 θα υποδεχθούμε εδώ τον κύριο Πέτρο Ινιωτάκη, επίση υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου. Πάμε όμω στην κυρία Σχιναράκη, είδα και το σποτάκι σα λίγο νωρίτερα, ψηφίζουμε γυναίκα δήμαρχο. Ποια είναι λοιπόν η πρόταση τη μοναδική υποψήφια γυναίκα δημάρχου στο Δήμο Ηρακλείου για τον τρόπο με τον οποίο θα διοικήσει το Δήμο Ηρακλείου επειδή νομίζω και σήμερα, να το πάμε και με την επικαιρότητα, παρουσιάσατε κάτι σχετικό. Καταρχήν, μια και είπατε για το γυναίκα δήμαρχο, θέλω να σα πω ότι από το 1898, αν θυμάμαι καλά, που έχει ξεκινήσει ο θεσμό των Δήμων σε σχέση με το Ηράκλειο, δεν έχει εκλεγεί ποτέ γυναίκα δήμαρχο. Νομίζω αξίζει το Ηράκλειο να έχει την πρώτη γυναίκα δήμαρχο. Έτσι λοιπόν, εμεί ε, το, ο συνδυασμό μα, το Ηράκλειο να αξίζει. Προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτική αλλαγή, νέα πολιτική λοιπόν αλλαγή, με σύγχρονη αντίληψη και λαϊκή απήχηση. Οι πολίτε έχουν το δικαίωμα, έχουν, πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα της συμμετοχή, να είναι συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές του πλαισίου λειτουργίας και βεβαίως να έχουν πλήρη εικόνα για τα ζητήματα και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο, ιδιαίτερα, μια και μιλάμε και σε περίοδο κρίσης, ζητήματα και θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς θέλουμε ορκωτοί να έχουν την εικόνα, την πλήρη της κατάστασης στο Δήμο, για να μπορούμε να δώσουμε την πλήρη αυτή εικόνα των οικονομικών στους πολίτες του Ηρακλείου, γιατί τα χρήματα που διαχειριζόμαστε είναι των πολιτών, γιατί οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι ακριβώς διαχειριζόμαστε και πού ακριβώς, πώς και με ποιο τρόπο αποδίδουν αυτά τα χρήματα. Ε, τονίσαμε πολλές φορές στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε το θέμα των σκουπιδιών, πόσα χρήματα έχουν δοθεί σε αυτά και που το θέμα δεν έχει λυθεί ακόμα και σήμερα και αυτό είναι σοβαρό θέμα που πρέπει οι πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, σε σχέση με τα τοπικά συμβούλια, καταρχήν ε, τονίσαμε και προηγουμένως ότι θέλουμε αποκεντρωμένες υπηρεσίες, mm -hmm. αφού έχουμε πλέον και τον περιαστικό Δήμο, για να μπορεί ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να μην ταλαιπωρείται και να λύνει εντός των ορίων. Τη περιοχή του, όλα τα ζητήματα και τα προβλήματά του. Αρκετά άλλα προβλήματα έχει, δεν θα πρέπει και εμεί να του προσθέτουμε ζητήματα. Τα τοπικά συμβούλια, τα κοινοτικά, τα διαμερισματικά θα πρέπει να είναι φορεί δυναμική λειτουργία και ανάπτυξη για κάθε περιοχή και θα πρέπει να είναι συνεργάτε τη Δημοτική Αρχή με σοβαρό και σημαντικό ρόλο και λόγο όχι μόνο στη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων, αλλά και στην υλοποίηση των προγραμμάτων που θα έχουμε ε, για, τους, ε, για τις δικές τους τις περιοχές. Ο Δήμος θα γίνει υπόθεση όλων των πολιτών, λοιπόν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Οι πολίτες να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν και να είναι... Οι διορθωτικέ παρεμβάσει, οι δικέ του προτάσει που επιβάλλεται να γίνουν για, έχουν, για να έχουν ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα οι όποιε πολιτικέ, τα όποια έργα υλοποιηθούν. Και βεβαίω στα μεγάλα έργα θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση για το, ακριβώς, για το τι ακριβώ έργα πρέπει να γίνουν σε κάθε περιοχή. Οι πολίτε δηλαδή, ακόμα και στον προπολογισμό, στο επιχειρησιακό σχέδιο, θα πρέπει να είναι συνδιαμορφωτέ. Γι' αυτό ακριβώ στη διαβούλευση θέλουμε να συμμετέχουν. Επειδή έχετε περάσει από σημαντικές επιτελικές θέσεις μέσα από την πολιτική σας καριέρα, πορεία, ε, ξεκινήσατε από την αυτοδιοίκηση, φτάσατε στη θέση του νομάρχη, ε, μετά είχατε την εκλογή ε, της Βουλευτού ε, και σήμερα διεκδικείτε το Δήμο του Ηρακλείου. Αν ένας πολίτης σας σταματήσει στον δρόμο, κυρία Σκυναρά, και σας ρωτήσει γιατί τον Δήμο του Ηρακλείου, τι θα του απαντήσετε, ποιος είναι ο λόγος, ο βασικό λόγο, γιατί μα έχετε πει ένα μεγάλο μέρο του προγράμματό σα και νομίζω ότι έγινε και απόλυτα κατανοητό από του τηλεθεατέ. Όμω πάντοτε υπάρχει μία σπίθα yeah. μέσα στην ψυχή ενό ανθρώπου που γίνεται φλόγα. Ποια ήταν αυτή η σπίθα που έγινε φλόγα για το Δήμο Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικό. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, έχω πει πάρα πολλέ φορέ, η αυτοδιοίκηση συνολικά αποτελεί τον πιο σημαντικό θεσμό στη διοικητική δομή τη χώρα. Είναι κοντά στου πολίτε, αφού τα προβλήματά του, πρωτόλια εικόνε παίρνει από αυτά τα προβλήματα και βεβαίω μπορεί να διαμορφώνει πολιτικέ για την απάντηση αυτών των προβλημάτων, για τη λύση αυτών των προβλημάτων. Και μάλιστα σε κάθε βήμα της υλοποίησης αυτών των πολιτικών που διαμορφώνει μπορεί να κάνει τις τροποποιητικές παρεμβάσεις mm -hmm. για να μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική η όποια ε, πολιτική εφαρμοστεί, το όποιο ε, πρόγραμμα απάντησης για τα προβλήματα εφαρμοστεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ την αυτοδιοίκηση τον πιο σημαντικό θεσμό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο Έχει. μετέχω σε αυτές τις ε, εκλογές. Οι οποίες εκλογές έχουν και την εξή ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά της αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικότερα της πολιτικής αυτής της χώρας, έχουμε εκλογές με την απλή αναλογική. Δηλαδή, τι λέει το κεντρικό κράτος, η κεντρική πολιτεία, κύριοι της αυτοδιοίκησης, θέλετε να διεκδικήσετε τους δήμους, τα χωριά σας, τις συνοικίες σας, αλλά αν δεν καταφέρετε να πάρετε την απόλυτη πλειοψηφία, ενδεχομένως να πρέπει να συνεργαστείτε και δόξα τω Θεώ σε αυτό το Δήμο του Ηρακλείου και εγώ το χαρακτηρίζω πολύ θετικό το γεγονό ότι υπάρχει πληθώρα ανθρώπων που διεκδικούν το Δήμο. Εννέα οι υποψήφοι για το Δήμο Ηρακλείου. Φαντάζομαι ότι με φόντο την πιθανότητα ενό δευτέρου γύρου, η Βαγγελιό Σκυναράκη και η ομάδα τη έχει βάλει κάτω στο τραπέζι τα προγράμματα και τι προτάσει των άλλων συνδυασμών για να δει με ποιου από αυτού είναι πιο κοντά. Είτε είστε εσεί μία από τους βασικούς διεκδικητές, αλλά ακόμα κι αν είστε ένας από τους ρυθμιστές. Γιατί σε αυτή την απλή αναλογική υπάρχουν οι δύο διεκδικητές, υπάρχουν όμως και οι ρυθμιστές, που νομίζω ότι η στάση τους έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα. Εσείς, κυρία Σχιναράκη, θα σας το πω έτσι, ευθέω, χωρίς να χάνουμε και χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτή την πορεία προς το Δήμο Ηρακλείου και προγράμματα που θα μπορούσαν να συμπορευτούν με τη δική σας ομάδα και το δικό σας όραμα. Κοιτάξτε, καταρχήν, ο κλεισθένη βάζει ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σπουδαίο θέμα, αυτό τη απλή αναλογική. Και εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση για όλου και όλε εμά που συμμετέχουμε. Και είναι σημαντικό ότι συμμετέχουν εννέα συνδυασμοί, θα ήμασταν δέκα αν συνέχιζε η Γιάννα Σταρίδα. Και θα ήταν πολύ σημαντικό που δύο γυναίκε θα ήταν επικεφαλή συνδυασμών για τη διεκδίκηση του Δήμου Ηρακλείου, ενό πολύ σημαντικού Δήμου. Εδώ λοιπόν, στη μεγάλη πρόκληση που βάζει η απλή αναλογική μέσω του Κλεισθένη, θα δώσουμε απάντηση την επόμενη μέρα για το πόσο ακριβώ πιστεύουμε όλα όσα λέμε προεκλογικά σε σχέση με το γεγονό ότι μπαίνουμε να υπηρετήσουμε το Δήμο και του πολίτε. Εάν μπαίνουμε πραγματικά να υπηρετήσουμε το Δήμο και του πολίτε, την επόμενη μέρα θα εφαρμόσουμε ένα δυναμικό επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα, στο οποίο θα συγκλίνουν όλα τα προγράμματα και όλες οι πολιτικές προτάσεις για να βγει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα υλοποιήσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση να δώσουμε στους πολίτες την εικόνα αυτή που είπα και προηγουμένως, αν πραγματικά μπήκαμε για να υπηρετήσουμε το, ε, τους πολίτες ή άλλες σκοπιμότητες. Εγώ θα επιμείνω λίγο. Η αλήθεια είναι, κυρία Σχιναράκη, ότι έχετε αυτή τη δυνατότητα στην τηλεόραση να δίνετε ε, έξυπνε και διπλωματικέ απαντήσει. Αντιλαμβάνομαι, είμαστε μια εβδομάδα πριν τον πρώτο γύρο των εκλογών. Ε, φαντάζομαι όμω ότι σε αυτήν τη συμπόρευση εννέα συνδυασμών, εννέα υποψηφίων, υπάρχουν συνδυασμοί που διαβάζοντα το πρόγραμμα αλλά και βλέποντα τα πρόσωπα, νιώθετε πιο κοντά. Δεν περιμένω να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Είμαστε, πείτε κοντά. είμαστε κοντά με του συνδυασμού εκείνους και του ηγέτε εκείνου που θέλουν πραγματικά το συμφέρον των πολιτών και στηρίζουν πραγματικά το συμφέρον των πολιτών και όχι το συμφέρον άλλων. Ε, Εκτό, θα έλεγα, των ε, ζητημάτων νορίων. που αφορούν. Αυτοδιο... Πολύ σωστά με βοηθήσατε, των αυτοδιοικητικών ορίων. Και θέλω να σας πω το εξή όταν ξεκίνησα και έκανα άρσα το βηματισμό για το Δήμο Ηρακλείου, πολλοί μου είπαν, μα πού πας, τα συμφέροντα έχουν τοποθετηθεί. Και εγώ απάντησα, με ενδιαφέρει να τοποθετηθούν οι πολίτες την Κυριακή των Εκλογών με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Τα υπόλοιπα συμφέροντα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω αποδείξει στη διαδρομή μου ότι δεν τα υπολογίζω. Υπολογίζω τους πολίτες. Αυτοί θέλουν να νιώθουν ότι είμαι κοντά τους, ότι είμαστε κοντά τους. Όλοι εμείς που συμμετέχουμε και βαδίζουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλογές αλλά και την επόμενη μέρα για τους πολίτες και το Ηράκλειο θέλουν να νιώθουν, θέλουμε να νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους, ότι θα είμαστε κοντά τους οποιαδήποτε στιγμή, ότι θα μπορούν να έρθουν και να τους ακούσουμε και να μας ακούσουν βεβαίως και να συνδιαμορφώσουμε το βηματισμό, το δυναμικό της δημιουργικής, της αναπτυξιακής πορείας της επόμενης μέρα στο Δήμο μας. Η αλήθεια είναι, κυρία Σχιναράκη, ότι πάρα πολλέ φορέ ε, έχω ακούσει σε τοποθετήσει υποψηφίων <και> ότι προσπαθούν να θα το βάλω σε εισαγωγικά να αναθεματίσουν λίγο τα κόμματα. Και εγώ θα γίνω λίγο πιο ρομαντικό. Γιατί πρέπει ένα αυτοδιοικητικό να φοβάται να πει ότι μπορεί να έχει μία στήριξη από ένα κόμμα, καθώ τα κόμματα είναι οι βασικοί πυλώνε και φορεί τη δημοκρατία. Χωρί τα κόμματα δεν θα μπορούσαμε να πορευόμαστε σε αυτό που λέμε λαϊκή ετοιμιγορία. Χωρί τι ομάδε ανθρώπων που δημιουργούν μία παράταξη, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτή την χαρά που μα δίνει η δημοκρατία να αποφασίσουμε για το μέλλον εσείς προέρχεστε από έναν συγκεκριμένο χώρο. Έχετε εκφράσει ποτέ το παράπονο ότι δεν υπήρξε μία στήριξη που να πούνε ότι να, η Βαγγελίος Χινεράκη είναι ένας άνθρωπος που έχει συμπορευτεί με το Πασόκ. Καταρχήν θέλω να σας πω το εξή. Μάλλον να σας ρωτήσω εγώ το εξή. Ε, έχετε αντιληφθεί ότι οι άνθρωποι που τούτη τη φορά ζήτησαν και πήραν κομματικές στηρίξεις το 2014 ήθελα να είναι ανεξάρτητη. Mm -hmm. Δηλαδή ανάλογα με την εποχή και το τι είναι στη μόδα ζητάμε και διεκδικούμε. Εμείς θεωρούμε ότι τα του οίκου μας πρέπει να τα ορίζουμε όλοι εμείς και να διαμορφώνουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία και με αυτή τη λογική πορευτήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί θέλουμε υπόλογοι θέλουμε να απολογούμαστε μάλλον στους πολίτες mm -hmm. και γι αυτό ακριβώς γιατί για τους πολίτες δουλεύουμε σαφώς πιστεύουμε ότι τα κόμματα αποτελούν τους θηλοβάτες της δημοκρατίας μας σαφώς λοιπόν πιστεύουμε ότι τα κόμματα πρέπει να λειτουργούν και να αναφέρονται στα ζητήματα και στα θέματα που έχουν να κάνουν με την πατρίδα μας Ανήκουμε όλοι σε κάποιου χώρου mm -hmm. σε... και ψηφίζουμε κάποια κόμματα. Από εκεί και μετά η αυτοδιοίκηση σαφώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη mm -hmm. και μόνο γνώμονα για όλου μα και για όλε μα πρέπει να είναι τα συμφέροντα των πολιτών και του τόπου μα. Αν αύριο, κυρία Σχιναράκη, σα δώσει τη δυνατότητα ο ηρακλιώτικο λαό να διαχειριστείτε τι τύχε του Δήμου Ηρακλείου, την 1η Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, 1 Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν οι νέες δημοτικές αρχές Σωστά. επίσημα τα ενία ε, των Δήμων. Ποια είναι η βασική σας προτεραιότητα, τι είναι αυτό που έπρεπε να είχε γίνει χθε και δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για χάσιμο χρόνο. Μα η καθημερινότητα του πολίτη, απλά αυτονόητα πράγματα, όταν... Ε, Κάποιο υπηρετεί ένα Δήμο για 12 ολόκληρα χρόνια και δεν έχει καταφέρει να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωή των πολιτών, αυτό κάτι δείχνει. Όταν ένας ένα άνθρωπο διοικεί το Δήμο για πέντε χρόνια και δεν έχει καταφέρει να λυθούν βασικά ζητήματα σε μια απογειωμένη, όπω λένε κάποιοι άλλοι, πόλη, τότε κάτι έγινε λάθο. Ή κάποιε εικόνε έχουμε πάρει διαφορετικά. Όλοι πάντω εμεί που βιώνουμε καθημερινά την πόλη μα ω απλοί πολίτε, νιώθουμε ότι πολλά ζητήματα και θέματα δεν έχουν λυθεί και γι' αυτό ακριβώς οι πολίτες διεκδικούν μια Άλλη διοίκηση στο Δήμο Ηρακλείου. Μια άλλη διοίκηση η οποία θα είναι δίπλα στον πολίτη με αξιοπρέπεια, καθαρότητα, αρχές αξίες και βεβαίως ήθος. Θα ήθελα να σας πάω λίγο και στην ομάδα που περιβάλλει το δικό σας όραμα που ταυτίστηκαν με την πρόταση τη δική σας και συμπορεύονται μαζί σας. Μου είπατε στην αρχή της συζήτησης ότι 45, το 45% του συνδυασμού είναι γυναίκες Θέλω λίγο να μου πείτε το κριτήριο με τον οποίο επιλέξατε τη δική σας ομάδα, γιατί, όπως λέει και ο λαός, ένας κούκος δεν μπορεί να φέρει καμία άνοιξη. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση και όπως τα είδατε και χθε, είχατε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων ένα δικό μας στέλεχος από την παράταξη Ράκλειον Αξίζη και νομίζω ότι έδωσε και μια εικόνα των στέλεχών γυναικών και ανδρών που μετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας. Η λογική που διαμορφώθηκε το ψηφοδέλτιό μας είχε να κάνει Καταρχήν ότι θέλαμε όλες οι περιοχές να εκπροσωπηθούν, όλα τα επαγγέλματα βεβαίως να εκπροσωπηθούν, mm -hmm. Δηλαδή να αποτυπωθεί η κοινωνία μέσα στο ψηφοδέλτιό μας. Να διαμορφώσουμε, όπως είπαμε από την αρχή, μια πλατιά κοινωνική συμμαχία όπου όλοι θα είμαστε ισότιμοι και ισότιμες και θα έχουμε όλοι ένα καθαρό, ξεκάθαρο θα έλεγα, βηματισμό στην πορεία προς τις εκλογές αλλά και μετά από αυτές, δίνοντας την υπόσχεση στο, στους πολίτες ότι και μετά τις εκλογές θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε κοντά τους, γιατί αυτό χρειάζεται. Διαπιστώσαμε την περίοδο τώρα του προεκλογικού αγώνα ότι μετά τις εκλογές κανείς δεν είχε επισκεφθεί τα χωριά μας, κανείς δεν είχε επισκεφθεί τις απομακρυσμένες γωνιές της επικράτειας του Δήμου μας. Είναι αυτό, αυτό ήταν ένα παράπονο στοιχείο, καθημερινό. Το παράπονο ακριβώς. Και, 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 και γι' αυτό με βλέπετε και το επαναλαμβάνω συνεχώς. Εμεί θα είμαστε εκεί. Εξάλλου στη διαδρομή μα, αυτό έχουμε αποδείξει, είτε, στη θέση, είτε όταν βρισκόμαστε και υπηρετούσαμε το κοινοβούλιο, είτε όταν υπηρετούσαμε την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Θέλω να σα πάω λίγο πολύ γρήγορα στο κομμάτι του πολιτισμού. Ε, το Ηράκλειο ε, είναι μία πόλη που θα μπορούσε να γίνει επίκεντρο πολλών πολιτιστικών δράσεων. Κάτι που έχουν καταφέρει πολύ μικρότερε πόλει στην χώρα. Θα ήθελα λίγο την δική σα πρόταση. Ο πολιτισμό ανοίγει τι πύλε και για έναν πιο αναβαθμισμένο τουρισμό, όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Βεβαίω. Τουρισμό και πολιτισμό, και αγροτικό τομέα, βέβαια. Βεβαίως. Μπορούμε να δούμε τη σύζευξη αυτών των τριών τομέων που μπορούν πραγματικά να απογειώσουν στη συνέχεια είναι τα, τα, τα συγκριτικά μα πλεονεκτήματα που θα πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό να αξιοποιήσουμε. Και βεβαίω να πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι έχουμε και ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο ναι, μεν άλλαξε μορφή εξαιτία των Ολυμπιακών έργων που βοήθησαν τα μέγιστα και εδώ να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, ότι δηλαδή ο Κώστα Ασλάνης το 1998. Ξεκίνησε σε συνεργασία με τη Γιάννα Αντιελοπούλου Δασκαλάκη, που ήταν πρόεδρος στο Αθήνα 2004, να διεκδικούν το να ενταχθεί η πόλη μας στις Ολυμπιακές. Αυτό έδωσε πολλούς πόντους στην πόλη μας και βοήθησε στο να αλλάξει η εικόνα η πόλη μα μέσα από τι μελέτε που είχε διαμορφώσει η Δημοτική Αρχή με, με δήμαρχο τον Κώστα των Ασλάνιο. Αυτό βεβαίω. Αυτό βεβαίω. Αυτό Εκτό των Ολυμπιακών Έργων, ε... Όχι, κύριε Δασκάλακη, ήμουνα βουλευτή τότε. ήμουνα βουλευτή τότε και το έζησα, mm -hmm. γιατί θα πρέπει να πω ότι όλη η ομάδα εκείνη των έξι βουλευτών που υπηρετήσαμε το 2000-2004 το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δώσαμε μεγάλε μάχε για να καταφέρουμε να εντάξουμε το σύνολο των ενέργων που είχε ανάγκη τότε ο Δήμος μας για να αλλάξει εικόνα στα Ολυμπιακά έργα εξαιτία του ότι γινόταν η υλοποίησή του με γρηγορότερου ρυθμού, αξιοποιώντα εκείνο το θεσμικό πλαίσιο. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και επιτρέψτε μου για την ιστορία να αναφερθώ με πρώτο τον στο Σταύρο Βρέτζο, τον Δημήτρη τον Αποστολάκη, τον Ματζαπετάκη τον Στέλιο και βεβαίω τον Γιάννη τον Κουράκη που ήταν στη συνέχεια δήμαρχο, τον Μανώλη τον Στρατάκη και εμένα, και τον Μάνατο Φραγκιαδηλάκη που στη συνέχεια αντικατέστησε mm -hmm. τον uh, Γιάννη Κουράκη. Όλοι λοιπόν δώσαμε μια μάχη να ενταχθεί η πόλη μα, mm -hmm. στις, στις, όλα τα έργα μάλλον που θα άλλαζαν την εικόνα τη πόλη μα στα Ολυμπιακά έργα, και βεβαίω το Πεχοδέ με το Σταύρο Καμπέλη, Γενικό Γραμματέα. Έδωσε μια μεγάλη μάχη για να τρέξουν όλα αυτά τα έργα και να υλοποιηθούν. Θέλω να σταθούμε λίγο, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν ερωτήματα από του τηλεθεατέ στο κομμάτι τη καθαριότητα, mm -hmm. ε, η κυρία Σχιναράκη. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλέ φορέ μια δημοτική αρχή μπορεί να έχει μια εύκολη δικαιολογία. Μα τι μου λέτε τώρα, εσεί θα μπορούσατε να καθαρίσετε μια πόλη τόσο δύσκολη όπω είναι το Ηράκλειο. Και εγώ θα σα απαντήσω. Και η Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια όμως, δικαίως, χαρακτηρίζει μια πιο καθαρή πόλη από το Ηράκλειο. Το θέμα τη καθαριότητα το, το έχουμε κουβεντιάσει και σήμερα πάρα πολλέ φορέ. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Βεβαίως. Το θέτω επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή από την πλευρά των τηλεθεάτων. Γιατί ακριβώ οι, οι πολίτε, με συγχωρείτε, βιώνουν πραγματικά μια πόλη η οποία δεν είναι καθαρή. Mm -hmm. Νιώθουν ότι σαν να μην περνάει καθημερινά η υπηρεσία, η αρμόδια, και σε δε, αυτό δεν φταίνε βεβαίω οι εργαζόμενοι και να καθαρίζει το Δήμο. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένο για το πώ ακριβώ η πόλη μας γίνεται πραγματικά μια πόλη πολιτισμού, μια καθαρή πόλη, γιατί η καθαριότητα είναι ο πολιτισμός. Και κλείνοντα σιγά σιγά αυτή την συζήτηση μαζί σας, ε, θέλω να απευθυνθείτε, κυρία Σκηναράκη, στους πολίτες του Ηρακλείου, στις άντρες και στις γυναίκες, ε, στη νεολαία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτές τις εκλογές, κυρία Σκυναράκη, έχουν δικαίωμα ψήφου και οι 17 είναι μία ακόμα καινοτομία σημαντική κατά τη γνώμη μου. Γιατί πρέπει, μπαίνοντα στο παραβάν την 26η Μαου, δηλαδή την Κυριακή που είναι μπροστά μα, να πάρουν το ψηφοδέλτιο Ηράκλειον Αξίζει και να δηλώσουν με την ψήφο του τη στήριξη στο όραμα και την πρόταση τη Βαγκελιό Χιναράκη Ηλιάκη. Γιατί ακριβώ η παράταξη «Ηράκλειον Αξίζει έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτως ώστε να υπάρξει νέα πολιτική αλλαγή, που θα είναι ο πολίτης συμμέτοχος, άρα η νέα γενιά συμμέτοχη, να διαμορφώσει το δικό της πεδίο δράσης για την επόμενη μέρα στο Δήμο Ηρακλείου, με καθαρότητα, με αξιοπρέπεια, με ήθος, με αρχές και αξίες. Και βεβαίως, είμαστε εδώ ακριβώς ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε με τους πολίτες, για τους πολίτες, που θα έχουν πλήρη εικόνα των πραγμάτων και πώς ακριβώς διαχειριζόμαστε τη δημόσια περιουσία γιατί τα χρήματα που διαχειριζόμαστε είναι χρήματα των πολιτών. Γι' αυτό ακριβώς μιλήσαμε ότι θα έχει ο πολίτης πλήρη εικόνα αφού θα έχουμε και εμείς πλήρη εικόνα των οικονομικών του Δήμου από τους ορκωτές, ορκωτούς λογιστές. Και ταυτόχρονα, γιατί ακριβώς η παράταξη Ράκλειον αξίζει, έχει γυναίκα επικεφαλής και επιτέλους στο Ηράκλειο χρειάζεται να νοικοκυρευτεί από την πρώτη γυναίκα δήμαρχο. Κυρία Σκυναράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή διαδρομή μέχρι τις κάλπες. Όλα οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν πάντοτε. Σαφώς. Και πάντοτε ευχόμαστε η απόφαση αυτή να είναι και η καλύτερη. Αυτοί ξέρουν με τη δύναμη της ψήφου. Να είστε καλά. Σας, Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσασταν εγώ. εδώ. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και με την επιστροφή θα υποδεχθούμε τον κύριο Πέτρο Ινιωτάκη, υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου επικεφαλής του Συνδυάσμου Σύμπραξη και Άμεση Δημοκρατία.